Γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που έχω αγοράσει γενικά το φθινόπωρο. Έχω κάνει και κάποιο blog post για κάποια ρούχα που αγόρασα. Θα σας βάλω τώρα και κάποια έξτρα. Και όπως επίσης και κάποια προϊόντα μακιγιάζ. Περιμένω βέβαια και μία παραγγελία που έκανα από το Sinside, οπότε όταν έρθει θα κάνω ξεχωριστό βίντεο για εκείνη την παραγγελία. Πάμε όμως τώρα να δούμε ακριβώς τι προϊόντα πήρα το φθινόπωρο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το κραγιόν από την Beauty Line Cosmetics, το νούμερο 7. Είναι ένα μοβ χρωματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Και το πήρα γιατί καταρχάς μου άρεσε πολύ το χρώμα του, αλλά είχα αγοράσει και το νούμερο 5 από την ίδια εταιρεία, ίδιο κραγιόν, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και γενικά αυτή η σειρά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτή εδώ πέρα με το ασημείτο τη συσκευασία. Το πρόβλημα που έχουν γενικά τα προϊόντα της Beauty Line είναι ότι φεύγουν πάρα πολύ τα γράμματα, δηλαδή σε όλα τα προϊόντα που έχω φεύγουν. Αυτό εντάξει, λίγο πρέπει να το κοιτάξουν, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι φθηνά, αλλά τουλάχιστον τα γράμματα να μην φεύγουν, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό μου θέμα. Πάντως, σαν προϊόντα είναι πάρα πολύ ωραία. Άλλο κραγιόν που αγόρασα, όπως είχα δείξει και στο Instagram, σε όσους να παρακολουθούν, αγόρασα από, δεν θυμάμαι ποιο περιοδικό ήτανε, της Golden Rose, το Velvet Matte κραγιόν, το νούμερο 13, που είναι αρκετά έτσι έντονο χρώμα, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, αποφάσισα να αγοράσω και το νούμερο 3, το οποίο είναι ένα nude χρωματάκι, που φοριέται και καθημερινά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο ξηρά τα κραγιόν αυτά, παρόλα αυτά δεν είναι και κάτι τόσο το τραγικό. Έχω τη μάσκαρα την Maybelline The Rocket, για το οποίο σας έκανα review. Το έχω το βιντεάκι, θα σας το αφήσω από κάπου έτσι κάτω, κάπου θα το βάλω τέλος πάντων, να το δείτε όσες δεν το έχετε δει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα, δίνει αρκετό μήκος και όγκο. Νομίζω είναι από τις καλύτερες μάσκαρες από τη Maybelline. Και επίσης η ξαδέρφη μου μου έδωσε αυτή τη μάσκαρα, τη Rimmel, την Extra Super Lash, για την οποία έχω και αυτό, για την οποία έχω επίσης βίντεο, και αυτή πάρα πολύ ωραία μάσκαρα, όχι τόσο καλή, αλλά βέβαια είναι και πολύ πιο φθηνή. Με κάποια προσφορά που βρήκα στο Μασούτι αγόρασα και το λαδάκι της L'Oreal Extraordinary Oil, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι για κάθε τύπο μαλλιών, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο για βαμμένα και ένα ακόμα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο λαδάκι και το συνιστώ αν θέλετε να αγοράσετε κάτι, ένα λαδάκι για τα μαλλιά, νομίζω είναι από τα καλύτερα. Μία πρόσφατη αγορά είναι αυτό το μολυβάκι από την Essence, το νούμερο 12, το οποίο λέγεται Wish Me a Rose. Το φοράω και σήμερα σε αυτό το μακιγιάζ. Έκανε μόνο 1,30 ευρώ, νομίζω. Πολύ ωραίο χρωματάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το μολυβάκι και σίγουρα θα πάω να πάρω κι άλλο ένα που έχω στο μυαλό μου, ένα λίγο πιο σκούρο. Επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ το σουγκαράκι που είναι σαν beauty blender, το οποίο μου το έστειλε η θεία μου από τη Γερμανία, γιατί εδώ δεν βρίσκω κάποιο τέτοιο σουγκαράκι. Έχω ένα το οποίο είναι από τα Sephora, τώρα είναι λίγο βρώμικο, αλλά μπορείτε να δείτε έτσι λίγο τη διαφορά, αυτό είναι λίγο πιο μετερό. Αυτό δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει ιδιαίτερα, είναι αρκετά σκληρό, ακόμα και όταν το βρέχω δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, όταν το χρησιμοποιήσω όμως θα σας πω. Έχει ξαδέρφη μου ίδιο, την είχα βάψει τέλος πάντων μία μέρα, οπότε το είχα χρησιμοποιήσει και μ' άρεσε στο δικό της όμως το πρόσωπο. Τώρα δεν ξέρω αν εμένα θα με βολέψει αυτό, πάντως
θα σας πω γι' αυτό, θα σας ενημερώσω αν μ' αρέσει ή όχι και πώς ακριβώς δουλεύει. Μπορεί να σας κάνω και tutorial. Αν θέλετε αφήστε μου ένα σχόλιο. Πάμε λοιπόν σε κάποια δαχτυλιδάκια που πήρα το eBay. Τώρα τιμές δεν θυμάμαι, νομίζω 1 ευρώ πρέπει να ήταν και πήρα λοιπόν, δεν ήταν όλα 1 ευρώ, νομίζω τα 5 ήταν 1 ευρώ. Συνολικά όμως θα σας δείξω γενικά κάποια που πήρα. Ένα είναι αυτό εδώ. Επόμενο λοιπόν. Οπα. Αυτό. Έχω αρκετά ακόμα. Λοιπόν, έχω άλλα 2 από ό,τι βλέπω, 3. Αυτά λοιπόν ήτανε, τώρα συνολικά αυτά να ήτανε 2 ευρώ, 3 το πολύ. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα ρούχα. Πρώτον έχω αυτήν εδώ αυτό το πουκάμισο, το οποίο το πήρα από το Stradivarius νομίζω. Ναι, 20 ευρώ. Θα σας έχω και δίπλα βιντεάκι με το πώς φαίνονται τα ρούχα αυτά πάνω μου. Αυτό λοιπόν είναι ένα απλό πουκάμισο που είναι πιο κοντό μπροστά και πιο μακρύ από πίσω. Έχει αυτό το χρωματάκι, το κόκκινο, το μπλε, το άσπρο. Είναι καρό όπως βλέπετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πιο χοντρό από αυτό που θα σας δείξω σε λίγο. Δεν είναι δηλαδή τόσο διαφανές. Πάντως είναι ωραίο και εγώ το συνδυάζω πιο πολύ με κολάν. Γιατί από πίσω είναι και πιο μακρύ, οπότε με βολεύει εμένα προσωπικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι αυτό το πουκαμισάκι πάλι από τα Stradivarius. Λοιπόν, το έχω βάλει και σε μία ανάρτηση αυτό, θα σας το έχω και αυτό το link από κάτω. Αυτό λοιπόν είναι ένα πουκάμισο μπλε με άσπρο, το οποίο όπως βλέπετε είναι αρκετά διαφανές. Αυτό νομίζω έκανε 15 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είναι και αυτό πιο κοντό μπροστά και πιο μακρύ από πίσω. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά με τα πουκάμισα λίγο, δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν. Επόμενο είναι αυτό εδώ το τζιν. Που ήθελα από καιρό να αγοράσω ένα τζιν και κατά πάσα πιθανότητα επειδή μου άρεσε πολύ αυτό θα πάω να πάρω κι άλλο ένα. Είναι από τα H&M, νομίζω κάνει 20 ευρώ αυτό, αλλά με κάποια έκπτωση το πήρα 17. Λοιπόν, δεν σας είπα και τι ακριβώς, τι μεγέθη είναι τα προηγούμενα, το πουκάμισο. Λοιπόν, το πουκάμισο είναι small,
Αυτό που φοράω τώρα είναι επίσης small. Το παντελόνι είναι... Λοιπόν, αυτό εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο jean. Είναι skinny και είναι στο πιο ανοιχτό μπλε, δεν είναι το σκούρο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, κάνει πολύ ωραίο στρώσιμο και είναι και μόνο 20 ευρώ, οπότε είναι πολύ καλή αγορά. Λοιπόν, έχω άλλα δύο μπλουζάκια. Αυτό εδώ το μπλουζάκι το έχω πάρει πάλι από τα Stradivarius. Είναι ένα άσπρο απλά μπλουζάκι χειμωνιάτικο, μπορώ να πω. Πλεχτό, το οποίο η διαφορά τέλος πάντων κάνει είναι ότι από πίσω έχει αυτό το φερμουάρ. Και αυτό είναι πιο κοντό από μπροστά και πιο μακριά από πίσω, δεν είναι όμως τόσο μακριά από πίσω, δηλαδή εγώ με κολάν δυσκολεύομαι να το φορέσω. Έκανε νομίζω 15 ευρώ, 16, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, έχει καιρό που το πήρα. Λοιπόν, και τελευταίο μπλουζάκι πάλι πλεχτό, είναι από το κατάστημα Tally Vile, αν το προφέρω σωστά. Και είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, το πάρα πολύ ωραίο, αυτό το κόκκινο του κρασιού. Το οποίο το έχω πάρει σε extra small, το προηγούμενο το έχω πάρει... Λοιπόν, το προηγούμενο αυτό το έχω πάρει σε small, αυτό είναι σε extra small γιατί είναι λίγο πιο μεγάλο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Αυτό είναι όλο ένα μήκος, δεν είναι πίσω μακρύ μπροστά κοντό, είναι όλο το ίδιο. Μ' άρεσε πάρα πολύ και κακώς δεν πήρα κι άλλο ένα σε άλλο χρώμα, γιατί με βόλεψε πάρα πολύ. Και πάμε και σε δύο παπούτσια που πήρα, τα οποία τα πήρα από τη Λαϊκή εδώ κοντά στη γειτονιά μου, γιατί είχαν φέρει κάποια τέτοια μποτάκια και τα είχαν μόνο 10 ευρώ, οπότε λέω γιατί να μην πάρω. Και με βόλεψαν πάρα πολύ. Το ένα το μποτάκι, βασικά αυτό που πήρα πρώτο είναι αυτό εδώ το καφέ, αλλά δεν είναι ακριβώς καφέ, είναι καφέ, δεν μπορώ ακριβώς να σας το περιγράψω. Είναι καφέ λαδί, κάπως έτσι τέλος πάντων. Το οποίο είναι ένα χαμηλό μποτάκι όπως βλέπετε. Με χρυσές έτσι λεπτομέρειες, από εδώ πέρα είναι το φερμουάρ και με βόλεψε πολύ, οπότε το πήρα ακριβώς το ίδιο σε μαύρο, γιατί ήθελα και ένα κοντό χαμηλό μαύρο, το οποίο αυτά εδώ πέρα δεν είναι σε χρυσό, είναι σε μαύρο. Είναι απλό καθημερινό μποτάκι, βλέπετε και το τακουνάκι του και το φερμουάρ και κάνανε 10 ευρώ το ζευγάρι, έτσι. Οπότε με 20 ευρώ πήρα δύο ζευγάρια, τα έχω φορέσει άπειρες φορές από τότε που τα πήρα, δηλαδή τώρα τι να πω, τη φοράω κάθε μέρα αυτά. Με έχουν βολέψει πάρα πολύ και νομίζω είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει, τώρα δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν. Πάντως εντάξει, προς το παρόν είναι μια χαρά. Επόμενο είναι αυτό εδώ το κολάν, το οποίο το έχω πάρει από το μαγαζί Jolly Boutique. Είναι πάνω στην Εγνατία. Και είναι ένα δερμάτινο κολάν, μαύρο, το οποίο από μέσα έχει ένα ύφασμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, πάντως είναι πιο χοντρό από το κλασικό το δερμάτινο παντελόνι το λεπτό, το οποίο θα σας το δείξω αμέσως γιατί το έχω αγοράσει και αυτό. Αυτό λοιπόν το πήρα 10 ευρώ. 10. Και το νουμεράκι του είναι το small, το οποίο μου είναι λίγο μεγάλο, θα το ήθελα λίγο πιο μικρό, αλλά δεν είχαν πιο μικρό, οπότε πήρα εκείνο. Και πήρα και από το Tally Vile το δερμάτινο παντελόνι στο μέγεθος 34, που νομίζω είναι extra small, που είναι το λεπτό το δερμάτινο, που είναι πολύ λεπτό και ελαφρώς διαφανές, δεν είναι διαφανές, αλλά διαγράφει τα πάντα, να το πω έτσι. Είναι το πολύ λεπτό,
Αυτό έκανε 12 ή 13 ευρώ, δεν θυμάμαι καλά. Ναι, πολύ ωραίο και αυτό το παντελονάκι. Αυτές ήταν λοιπόν οι αγορές που έχω κάνει. Όπως είπα και προηγουμένως, έχω κάνει μία παραγγελία από το Sinside με 3 ρουχαλάκια. Δεν έχω ξαναγοράσει από αυτό το site. Δεν ξέρω, όσες έχετε αγοράσει, αφήστε μου ένα σχόλιο να μου πείτε πώς σας φάνηκε, γιατί έχω κάνει την παραγγελία μου εδώ και, να πω, 13 μέρες και ακόμα δεν μου το έχουν στείλει. Στο site δηλαδή γράφει ότι είναι ακόμα σε υποεπεξεργασία. Τους έχω στείλει 2 email, μου απαντήσανε και μου είπανε περιμένετε λίγο ακόμα, αλλά εντάξει, πόσο να περιμένεις για να σου το στείλουν, δηλαδή. Δεν μπορώ τώρα 2 εβδομάδες να περιμένω να το στείλουν, εντάξει, δηλαδή τι χρειάζονται πια 2 εβδομάδες, τι κάνουν. Τέλος πάντων, ελπίζω κάποια στιγμή να το στείλουν και να φτάσει τέλος πάντων στα χέρια μου. Θέλετε, μπορείτε να με ακολουθείτε και στο Facebook, να βλέπετε και το blog, στο Instagram επίσης. Ειδικά στο Facebook θα έλεγα αν θέλετε, εντάξει δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θα σας έλεγα να με ακολουθείτε κυρίως στο Facebook, γιατί ποστάρω τα πάντα εκεί, είτε είναι βίντεο, είτε είναι ανάρτηση, οτιδήποτε. Επίσης, αν βρω κάποια προσφορά σε κάποιο site, θα σας ενημερώσω εκεί. Όπως επίσης και κάποιους διαγωνισμούς, είτε τους διοργανώνω στο YouTube, είτε στο Facebook, είτε οπουδήποτε, σίγουρα θα το ποστάρω στο Facebook. Και ήδη τρέχουν και κάποιοι διαγωνισμοί. Οπότε θα σας έλεγα αν θέλετε να με ακολουθήσετε εκεί, να κάνετε like στη σελίδα μου για να μπορείτε να ενημερώνεστε αλλά και να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς. Αυτά λοιπόν, πολλά φιλάκια, θα τα ξαναπούμε.